Στον χορό των Ρίχτερ, η Ανατολική Κρήτη, με δύο ισχυρούς σεισμούς της τάξεως των 5,1 βαθμών και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Σιτίας. Η χερά μου φοβήθηκε λίγο, ναι, αλλά εγώ δεν φοβήθηκα. Αισθάθηκα ελάχιστα πράγματα. Είμαι σε πολυκατοικία που έχει φτιαχτεί με σύνταρα, όχι με αρτίκους. Εγώ έχω δυνατή πολυκατοικία. Κορονοϊό και σεισμούς δεν φοβάμαι. Τον κατάλαβα λίγο, κοιμόμουνα. Και πού δεν τράσατε? Στιγμία. Βλέπουμε ότι όντως από τα ξημερώματα είχαμε μια έντονη και έχουμε ακόμα μια έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, η οποία χαρακτηρίστηκε από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς. Ο πρώτος, ο οποίος βλέπετε, ήταν και εντελώς απότομος, δεν προηγήθηκαν καθόλου προσεισμοί αυτού του σεισμού, ο οποίος ήταν στα 5,1. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς γύρω στους 9, πριν γίνει και ο αμέσως ισχυρότερος σεισμός, τον 5,2. Συνεχίστηκε με αρκετούς σεισμούς μικροτέρου μεγέθους, της τάξης των 3,5 έως 4,7 βαθμών. Έχουμε να κάνουμε μια σεισμική διέγερση η οποία επιμένει αυτή τη στιγμή. Μια σεισμική διέγερση η οποία προέρχεται από 46 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Σιτίας, η οποία διέγερση ουσιαστικά οφείλεται στην ενεργοποίηση κάποιων ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο. Στις 3.30 τα ξημερώματα σημειώθηκε η πρώτη ισχυρή δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν 9 μετασεισμοί μικρότερης έντασης μέχρι τον νέο ισχυρό σεισμό με το Καλημέρα, ο οποίος σημειώθηκε στις 7.11 το πρωί, εντάσσεως 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν άλλοι 6 μετασεισμοί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Όχι, ούτε κούνησα από το κρεβάτι. Εκουνιόμουν δεξιά-αριστερά. Όχι, ήταν επικρινής, όχι και τον άκουσα. Αλλά ήταν ειλικρινής σεισμός τώρα. Αυτά είναι στο πρόγραμμα όλα. Το κατάλαβες, τον 3. Μπορεί να είναι ένα φαινόμενο αυτό που λένε δίδυμων σεισμών που καμιά φορά συμβαίνουν στον ίδιο εστιακό χώρο δύο σεισμοί με παρόμοια μεγέθη, αλλά κανείς βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί να μας χτυπήσει ένας λίγο μεγαλύτερος σεισμός. Αλλά σας είπα, είναι το ευτύχημα η απόσταση, ότι είναι μακριά από το νησί, σε αρκετά μεγάλη απόσταση και από την ξηρά και από κατοικημένες περιοχές. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η διέγερση. Δεν υπάρχει ανησυχία ούτε σε εμάς ούτε στους κατοίκους από ό,τι, γιατί έχουμε πολύ καλή επαφή. Πάντως η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σαν σήμερα, 7 χρόνια πριν, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός στη Δυτική Κρήτη, όπως παρατήρησε ο κύριος Φασουλάς. Είδα ότι όντως πριν από 7 χρόνια είχαμε ένα σεισμό 6,4 Ρίχτερ την ίδια μέρα, έτσι πάλι το πρωί. Ήταν δυτικά των Χανίων, στα γνωστά επίκεντρα που έχουμε εκεί δυτικά της Κισάμου.